Κόντρα στο σύστημα. Καθημερινά με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Μία με τρεις. Η εκπομπή σου, φίλε μου Γρηγόρη, είναι σαν διαθυμόπλιο. Στο διαθυμόπλιο δεν μπαίνουν επιβάτες, αλλά πλήρωμα. Ένας από αυτούς αισθάνομαι εγώ ένα μέρος του πληρώματος. Και όλοι οι συνακροατές που παίρνουν τηλέφωνο είναι πλήρωμα, δεν είναι επιβάτες. Εγώ έτσι νομίζω. Εσύ τι λες? Συμφωνώ απόλυτα. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' ένα παράδεισο που με έδιωξε και να με. Βρίσκομαι, χάνομαι, απελπίζω, με πισώ. Κι όταν δεν έχω τι να κάνω σε θυμάμαι. Σφίγγω τα δόντια, παριστάνω το χαζό. Χάνω ευκαιρίες γιατί θέλω να θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς να επιστρέψω δεν μπορώ. Σ' ένα παράδεισο με διώξε και να με. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ. Εκπομπή Πανοράματα με τον Σερέτη Γρηγόρη και τον κύριο Βασίλη. Μπορείτε να στείλετε το μηνυματάκι σας στο Viber στο 6907-483-484. Είστε η προσωπική μου σελίδα στο Facebook, Σερέτης Γρηγόριος, ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Καλησπέρα κύριε Βασίλη, τι κάνετε, πώς είστε, πώς νιώθετε, πώς περνάτε? Και τη δική μου καλησπέρα και την αγάπη μου. Όλα εντάξει? Κατ' οικονομία και υγεία, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεπερδέψουμε με τα ερωτήματά μου. Πρώτο ερώτημα. Στο πρώτο κλέβεις παγκάρι εκκλησίας. Ποιο? Στο πρώτο κλέβεις παγκάρι εκκλησίας. Ποιο ήταν το πρώτο, γιατί το έχω μπερδέψει λίγο. Πάλι τα μπέρδεψες. Ποιο ήταν το πρώτο? Βέβαια την γλιτώσεις την άδειά σου τη συνεδρία. Ποιο ήταν το πρώτο τώρα, πείτε εδώ πέρα να τα βάλουμε το κάτω σωστά. Τα πράγματα τα οποία γίνονται, ξεπουλάνε και έπειτα τα πληρώνουμε πάλι εμείς. Σωστό. Αυτό έλειπε να πεις λάθος. Για πείτε την άποψή σας. Τα λέω λάθος? Τα λέω αλλιώς από ό,τι είναι? Όχι, έκλειψες εκκλησία. Με σκονάκι το έκανες. Κανένα σκονάκι. Κανένα σκονάκι. Όταν περιγράφουμε ότι ήρθε ο προπάπος του εδώ και πήγε και ξεπούλησε όλη την ελληνική υπηρεσία πέραν της Αμερικής, είχε τη συμφωνία που είχε με τον Κεμάλη, τι θα καταλάβαινε ο κόσμος ότι φτάνουμε σήμερα? Κατά μάνα κατά κύρι, λέει. Κάτω από μια σικιά θα βρεις οίκο. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να βρεις ένα ροδάκινο. Απλά, για ακόμη μια φορά, τα άγια λόγια του. Τον καιρό, λέει, ξέρετε, λέει, να το μαντεύετε. Όταν βλέπετε τα νέφη πάνω από τη λίμνη, ξέρετε ότι θα βρέξει. Την ώρα του Θεού, γιατί δεν την καταλαβαίνετε? Δεν τι περίμενε ο κόσμος ή τι περιμένει? Να έρθουν αυτό που πάθαν τα αδέρφια μας από το 14 μέχρι και σήμερα σε όλη την Μέση Ανατολή, τον Πόντο, τη Ρωμιλία και τη Θράκη. Να έρθουν να μας πάρουν δηλαδή στις μεγάλες πορείες. Ξέρεις, όταν λύγει μια δοξολογία λίγο πριν αρχίσουμε να αποχαιρετούμε, λέγει ο ρεύσον έκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών. Δεν έχει, ξέρεις. Δεν άκουσα, δεν ήξερα. Δεν είδα. Ακριβώς. Παρακάτω το δεύτερο τώρα. Το δεύτερο είναι στη Μύκονο που μάνα πήγε με συμμαθητή 17χρονου. Και ο 17χρονος. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό το οποίο δεν ετέθη. Περίμενε λίγο, ένα λεπτό. Και ο 17χρονος πήγε και την ξυλοκόπησε άγρια. Ποιος φταίει στην προκειμένη φάση? Το πρόβλημα είναι μήπως ήταν διεκδίκηση, γιατί το 17χρονο με τη μητέρα τον διεκδικούσε ο 17χρονος φίλος. Δεν κατάλαβα τίποτα. Δεν μπορώ να έχω ζυγίσει ακόμη. Ξαναπείτε το, γιατί δεν το έπιασα αυτό. Ήταν σίγουρο ότι θα έπαιρνε αυτή την απάντηση. Κύριε Βασίλη, τώρα μην με υποτιμάτε, δεν κατάλαβα τι είπατε. Ήταν από ζήλια. Γιατί ζήλια? Και όχι από προσβολή. Μπορεί να ήθελε το 17χρονο αυτός. Ζούμε σε περίεργες εποχές.
Δεν νομίζω τώρα, όχι μωρέ, εντάξει, το πήγατε αλλού τώρα. Εμείς λέμε εδώ. Εγώ θέλω εδώ πέρα αντικειμενική άποψη, όχι. Δεν το πήγα πουθενά, είσαι πονηρός. Εγώ είμαι πονηρός ή εσείς που μας λέτε ότι θέλει το 17χρονο. Εγώ σου είπα τι λέτε εσείς έξω εκεί στην κοινωνία. Εγώ είμαι εκτός κοινωνίας. Εγώ δεν πιστεύω κάτι τέτοιο. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Όχι, 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 όχι. Βρέπει εγώ πιστεύω στον ιαρού να το μιλήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι ο 17χρονος τρελάθηκε γιατί κάτσε εσύ τόσους έχει με αυτόν. Έπρεπε να πας, θα φάω bullying, θα μου λένε όλη μέρα. Τίποτε πήγα απολύτως δεν έπρεπε να κάνει. Ένας αχέφρον δεν θα έκανε τίποτε. Είδες ποτέ η βία να φέρνει αποτέλεσμα? Είδα η βία να φέρνει βία όμως. Αυτό θα προκαλέσει τώρα. Πάμε παρακάτω. Ούτε με νοιάζει για αυτό το 17χρονο. Λοιπόν, έχω σημαντικότερα προβλήματα. Βλέπουμε στα κανάλια γενικά να μας δείχνουν όλη μέρα την Πισπυρίγκου, να μας δείχνουν αυτόν που τράκαρε, τον άλλον που έκανε, τις μοβ μέδουσες, τις μπλε μέδουσες, τι έκανε ο νικητής του Survivor και πάει λέγοντας τέλος πάντων. Και είδαμε έναν άνθρωπο να δολοφονείται μια μαφιόζικα, ένας ιδιοκτήτης μικρής πετρελαϊκής εταιρείας, τον οποίο τον βαφτίσανε βενζινοπόλη και μέσα σε 24 ώρες αυτή η είδηση έχει χαθεί. Το δείξανε και χάθηκε. Ούτε μάθαμε άμα πιάσαν τους κλέφτες, ούτε μάθαμε ο άνθρωπος ποιος ήταν, τι έκανε, ούτε μίλησαν τα αδέρφια όπως μιλήσανε σε άλλες περιπτώσεις. Ξέρω εγώ θα την ερευνήσουν την κατάσταση. Ή υπάρχει από πίσω ένα παρασκήνιο και οι δημοσιογράφοι φάγανε, να το πω τείχο, να το πω μπλοκάρισμα, πώς θέλετε να το πω, στο να ασχοληθούν με αυτή την υπόθεση. Τι πιστεύετε? Φυσικά όχι. Δεν θα υπάρχει συνέχεια. Για ποιο λόγο? Μια λειτουργεί καλά η μνήμη μου, είναι η εκατοστή τέτοια περίπτωση. Ναι, πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Διότι είναι πάρα πολύ τα χρήματα, Γρηγόρη. Η αστυνομία τι κάνει, κύριε Βασίλη? Εσωτερικών υποθέσεων και πάει λέγοντας, δεν μπορούν δηλαδή να βρουν ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Και αν είναι και στη αστυνομία μέσα τέτοιοι άνθρωποι. Των εσωτερικών υποθέσεων για αυτό το λόγο δεν υπάρχει. Για να βρούνε άμα υπάρχουν διεφθαρμένοι αστυνομικοί. Ή τα έχω λάθος στο μυαλό μου? Για όλα, Γρηγόρη, όχι πολύ σωστά τα έχεις. Αλλά για όλα υπάρχει μια ικανική αναγκαία συνθήκη που λέγεται άνθρωπος. Μπορεί μια ομάδα, μπορεί ένα σύστημα να είναι άρτια και άριστα συγκροτημένο. Τον έναν θα χάσεις και τότε θα γίνει διαρροή. 12 μαθητάς είχε, ο ένας άνοιξε την πόρτα. Αυτό συμβαίνει παντού. Διότι υπερισχύει η ατομική ελευθερία και σκέψη. Όσο και να περιχαρακώσεις κάτι, καθένας έχει και μια τιμή. Το ζήτημα είναι τα μηδενικά. Τα συστήματα τα σύγχρονα το γνωρίζουν πολύ καλά. Ναι, συμφωνώ. Αλλά ένα σύστημα το οποίο θέλει πραγματικά μια ισχυρή Ελλάδα δεν θα έπρεπε να λειτουργεί έτσι. Ποιο σύστημα θέλει ισχυρή Ελλάδα? Όχι, ένα σύστημα που κανονικά θα έπρεπε να λειτουργεί για να είναι ισχυρή Ελλάδα. Δεν λέω ότι αυτό το σύστημα εννοείται. Είναι ο Καποδίστριας. Από τότε τελειώσαμε, δεν καταλάβατε? Ότι έγινε τελείως το καράβι. Είναι ζήτημα χρόνου να πάρει και το τελευταίο κιλό, όχι παραπάνω, νερού για να πάμε στον πάτο. Επειδή ακριβώς ακολουθούμε αυτά που είπες. Ένα μαχητικό για να αποφύγει κάτω τα συστήματα ρίχνει πίσω τα αντίμετρα, να μην ανοιχνεύσει το βλήμα τα καυσαρέα του. Και αυτό κάνει και το σύστημα. Κάθε μέρα σου ρίχνει και μια φωτοβολίδα. Πήγαινες δεξιά και ξαφνικά γυρίζεις αριστερά. Μόλις κάνεις αυτή την πορεία, χτυπάει άλλη από βορρά μεριά. Τρεβάς κατά εκεί. Δική μας είναι η ευθύνη, ατομική. Για να γίνει ένα σπίτι σπίτι και να ταξιδεύει με τις ευλογίες του Θεού,
Θα πρέπει να υπάρχει ομόνοια, ειρήνη, αγάπη, αμοιβαία ανοχή και μακροθυμία, ενότητα, υπομονή και όλες αυτές τις αρετές που μας δίδαξαν. Έτσι ακριβώς είναι και η κοινωνία. Τι νομίζετε? Μία στατιστική να δεις τα σπίτια και την τραγικότητα που επικρατεί σε αυτά τα τελευταία 30 χρόνια, θα καταλάβετε γιατί και ευρύτερη κοινωνία δεν πάει καλά. Απλά και να βλέπεις και να ακούς. Και στατιστικά να σημειώνεις. Θα εκπλαγείς, θα πληροφορώ. Και κάτι ακόμα πριν σας αφήσω ήσυχο να κάνετε την ανάλυση σας. Είδαμε τον Βασιλακόπουλο να λέει ότι έρχεται κοινό εμβόλιο για τον κορονοϊό και τη γρήπη. Είδαμε να λένε κάποια πράγματα ότι από Σεπτέμβριο έρχεται η πέμπτη δόση. Είδαμε ότι σχολιάζουν ότι θα είναι χειρότερος χειμώνας από τους 41-42. Είδαμε πολλά σχόλια αρνητικά για αυτό το χειμώνα που έρχεται και ίσως είπα εγώ ότι είναι έτσι ένα προνόμιο για το Μητσοτάκη να πάει σε προώρες εκλογές. Μήπως και μπορέσει να πάρει τα ποσοστά που θα χάσει μετά το χειμώνα. Ποια είναι η δική σας άποψη? Δικά του ήταν τα ποσοστά και να πει ότι στο μονοπάτι μου πέσανε και θα μαζέψει. Όχι, το εννοώ ότι μετά το χειμώνα περισσότερος κόσμος θα εναντιωθεί σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί θα καταλάβει το τι κάνανε. Το χειμώνα ο Έλληνας να αντιδράσει και να δείξει τη δυσαρέσκειά του. Κι όμως κάποιοι, κύριε Βασίλη, πρέπει να το ζήσουν αυτό που έρχεται για να μπορέσουν να καταλάβουν. Θα πεισμώσουν περισσότερο να ξέρεις εναντίον σου. Γιατί? Διότι το σύστημα αυτό, ξέρετε, αυτή η μορφή διοικήσεως της δύσεως, όσο και να σας φαίνεται παράξενο, μεταφέρθηκε αυτούς από την Ανατολή. Το όνομά του ήταν Ιβάν Ιβάνοβιτς Αβάλοφ. Ταμπ και μπέ γραφείο 5. Το γραφείο αφινημερώσεως. Έχουν το σχέδιο έτοιμο. Οι ψεκασμένοι, οι αντιβολιαστές, οι αμόρφωτοι, οι απέδευτοι, ευθύνονται το ότι το όχημα της κυβερνήσεως δεν πήγε καλά. Το ζήτημα είναι, εσύ που είσαι με την κυβέρνηση Μητσοτάκη, ακούγοντας σε μένα το φίλο σου, το γνωστό σου, το γείτονά σου, να ομονοήσουμε σε ένα πράγμα, ότι δεν είναι θέμα πολιτικής αντιπαραθέσεως. Είναι το ατομικό συμφέρον του καθενός που μετεσαιώνεται σε πραγματικότητα όταν γίνεται το συμφέρον της κοινωνίας. Τότε θα πάρεις αυτά που αξίζεις. Διότι αν δεν καταλάβει ένας κυβερνητικός ότι αυτά τα οποία του δίδουν για να τον εξαγοράσουν, ότι αύριο με τη διαφορά ανοιγοκλεισίματος του ματιού μας τόσο γρήγορα θα του τα αφαιρέσουν, γιατί τον έχουν εξεζουμίσει και πάει στα απορρίμματα, τότε δεν μπορεί να πάμε μπροστά. Θα γυρίσουμε σε άλλες ανώμαλες καταστάσεις. Το βλέπετε ήδη γύρω σας. Κάθε μέρα γίνονται δολοφονίες, απόπειρα δολοφονίες, αυτοκτονίες και μάλιστα πολλών νέων παιδιών. Γι' αυτό όμως φταίμε εμείς, να το ξέρετε. Εντάξει, όχι και μόνο εμείς. Μόνον εμείς. Εμείς μόνο γιατί? Για αν δεν κάνεις την αυτοκριτική σου, δεν σκοτώσεις τον παλιό σου εαυτό, δεν πρόκειται να βρεις λύση για τίποτε. Σωστό. Αυτά με τις παρούσεις. Γι' αυτό το θέμα. Γι' αυτό το θέμα. Ωραία. Εχθές όλα τα δελτία ειδήσεων και το πέρασες και δίκη τηλεγραφήματα σας, όσο έπρεπε βέβαια, ανεφέρθηκε το όνομα του κυρίου Βενιζέλου, τον οποίο ο Πρωθυπουργός τον προτείνει για την Επιτροπή Σοφών του Νομικού Συμβουλίου της Ευρώπης. Σωστά μέχρι εδώ? Γρηγόρη. Σωστά.
Δεν ξέρω αν το γνωρίζει και θα ήθελα να το γνωρίζουν και οι ακροατές, ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό οι ενώσεις δικαστών και εισαγγελέων της Ευρώπης έχουν αποβάλει τις αντίστοιχες της Ελλάδος. Ως τι τον έστειλε εκεί το Βαγγέλη? Και για αστείο η δικαιοσύνη θα γελά. Δεν θα κλαίει. Θα γελά. Αυτός ο οποίος βάφτισε επένδυση την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, των συνελλήνων που άφησαν τα σώματά τους όπως στην αλλοδαπία εργάστηκαν σκληρά και ήρθαν στην πατρίδα και πήραν τα ομόλογα. Την ίδια στιγμή που ο άνοος το μόνο που έχει είναι ότι είναι υπερφιλίαρος και γι' αυτό ξεχωρίζει στην κοινωνία, είναι άνοος. Δεν θεώρησε ότι η ίδια κίνηση της τράπεζας, το να εμπιστευτεί σε έναν άνεργο, σε έναν φοιτητή, σε έναν που δεν έχει εισοδήματα και να του δώσει δάνειο για να κερδίζει φυσικά από τον τόκο, δεν κάνει και η τράπεζα επένδυση. Άρα είναι φυσιολογική η ζημία της, ούτως ώστε ο Γρηγόρης δεν χρωστάει. Διότι η εκτίμηση της τραπέζης ήταν λάθος. Και όχι μόνο τούτο. Πέρασε και στον υπόλοιπο ελληνικό λαό, διότι ήταν ο κύριος οργανωτής, το ιδιωτικό χρέος σε δημόσιο και το επιμερίστηκε όλη η ελληνική κοινωνία, πλην βέβαια αυτό που μας διοικούν. Αυτή είναι εκτός νόμου. Βλέπετε ότι κάθε μέρα και σε κάθε νομοσχέδιο βάζουν και από μία ασυλία μέσα. Στο τέλος και ο κυπουρός της Βουλής, αυτός που ποτίζει τις γλάστρες, θα έχει ασυλία. Αυτή είναι η προτεραιότητα του συστήματος. Έτσι τους μάθανε. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο να απορρίω ο κόσμος δεξιά και αριστερά και να διχάζεται για τους γιατρούς. Εχθές μόλις, σχέση άμεση με τη δικαιοσύνη και τους γιατρούς ήταν το πόρισμα για να το δώσουν στο λαό για να το προσανατολίσουν την έρευνα των δύο τεροδικαστών. Θάνατος από ασφυξία. Νομίζω ότι έτσι άκουσα και άκουσα καλά. 3 μήνες. Τι έγινε και τα μήνυ. Οι ίδιοι ιατροδικαστές δεν ήτανε? Δεν έψαχναν όλοι οι υποψήφιοι detectives τους υπολογιστές, τα κινητά, τα εμπορικά, αφού δεν πωλείται αυτή που διατίθεται? Ή αν το ένα το νοσοκομείο την είχε, αν το άλλο δεν την είχε. Τι ξαφνικά έγινε χτες ασφυξία? Στην Τρίτη πιστεύω που θα κάνουνε, θα το βγάλουν αυτοκτονία. Είναι αστεία τα πράγματα. Αυτοί οι αστείοι κυβερνούν τη σημερινή Ελλάδα. Οι δύο λοιπόν λαλίστατοι, κατά τα άλλα, γιατροδικαστές, δεν νίκουσαν πριν 8 μήνες και μάλιστα με διπλή παρουσία στο Focus 103,6 την κυρία Σπρούση, συνάδελφό τους, όχι αγράμματη, όχι αντιβολιάστρια, συνάδελφός της ιατροδικαστής Λαμία, ότι σημείωνε ότι σε εμβολιασμένος παρακολουθούσε κάτι περίεργους τρόμβους που τους περιέγραψε ρακόμορφους. Και όταν δεν τους συγκίνησε αυτός τους δύο γιατροδικαστές που με τη αυτήν επιδαψίληψη ασχολήθησαν με αυτό το θέμα που έπρεπε εγκρυπτό,
χωρίς να δοθεί δημοσιότητα και βορρά στα λέμαργα μάτια και αυτά, αυτιά των ανθρώπων, να ζητήσουν από τον Άριο Πάγο έτερο δικαστές είναι. Τις δύο εγκλήσεις συναδέλφους τους κατά το ίμιση του Πάνου Παπα-Νικολάου από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας, ότι κάτι παράξενο συμβαίνει στα νοσοκομεία με τους θανάτους. Αυτό ήταν η απάντηση γιατί απορείς που ελεγκτικές αρχές δεν ψάχνουν να βρουν εγκλήματα που από πίσω υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα και συμφέροντα που μπορεί να φτάνουν μέχρι την κορυφή της πολιτικής. Δυστυχώς αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται γιατί δεν είμαστε δημοκράτες εμείς οι ίδιοι. Όταν εσύ λόγω της αξίας σου πάει να καταλάβεις μία θέση, εγώ θα σου βάλω τρικλοποδιά για να μπω εγώ ίδιος ή το παιδί μου. Ντρέπεται ο σύγχρονος Έλληνας να δει τον εαυτό του στον καθρέφτη. Γιατί βλέπει τον Μητσοτάκη, βλέπει τον Τσίπρα, βλέπει τον Βενιζέλο και τον Γεωργάκη και τον Παπανδρέου. Αυτή είναι η αλήθεια. Όταν βιαζόμαστε και δεν κάνουμε επαλήθευση μιας μαθηματικής πράξεως όταν είμαστε στο φρανείο και έτοιμοι να παραδώσουμε τη γκόλα μας στον καθηγητή, συνήθως κάνουμε λάθη. Η πολιτική ζωή της χώρας μας ήταν εξετάσεις μαθηματικών, πολύ πιο απλές από αυτές που έκαναν να σφίγγουμε τα χέρια μας πάνω στο φρανείο και να τσαλακώνουμε την κόλλα. Αρκεί να φτιάχνει ο πολίτης επαλήθευση, να πήγαινε πίσω για να δει τα μελούμενα. Δεν το έκανε κανένας. Τα θαύματα του ελληνισμού που είναι ασύγκριτα, όχι απλά μεγάλα, σημαντικά και ασύλληπτα για οποιοδήποτε άλλο γενός, είναι γιατί είχε δασκάλους, Γρηγόρη. Οι δάσκαλοι αυτοί σου δίδαξαν ιδανικά, όχι να παίρνεις θέση βάσει των γνώσεών σου ή να αποκτάς πλούτη, αλλά να περιττείς το μεγαλύτερο δώρο της γης στον άνθρωπο, να του διευκολύνεις τη ζωή. Αυτό ήταν η αρχαία μας δάσκαλη. Αυτή τη σκυτάλη πήραν οι αγιοφόροι πατέρες. Ξέρεις τι άσχημο είναι να περικτιμάς το σταφύλι και να αφήνεις τα προϊόντα αυτά, να σε αφήνουν τα προϊόντα του αδιάφορα. Η διδασκαλία του Ιησού μέσω των τεσσάρων Ευαγγελίων και αυτή των μαθητών του μετά την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος και κατ' επέκταση των πρώτων που ακολούθησαν τους μαθητές και εκείνοι δάσκαλοι και μαθητές του Χριστού ουσιαστικά, για να φτάσουμε στους αγιοφόρους πατέρες, επειδή αναρωτήθηκε ο αγαπητός ο ποιητής, ο χριστιανός λεγόταν Ιχθύς, γιατί ήταν διωκόμενος. Ιησούς Χριστός, Θεού Υιού Σωτήρ, ήταν το μυστικό του σύμβολο. Πέρασαν τρεις αιώνες, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος με το διάταγμα του Μεδιολάνου υπέβαλε εξωθρησκεία και σταμάτησαν οι χριστιανοί να είναι στα στόματα των θεριών ή μπροστά στα όπλα των μονομάχων. Για ηγοφόροι πατέρες, ουδέποτε ίσκησε κανένας από αυτούς διοίκηση. Απολύτως κανείς. Αντιθέτως, τον πρώτο που χτυπήσανε φιλόσοφο δάσκαλο, όπως έλεγε τον Άριο, εκείνος έμενε σε πέντε αυτοκράτορες σύμβουλος. Ο Βασίλειος, ο Ιωάννης και ο Γρηγόριος απέθαναν στην
πιξωρία. Εδιώχθησε γιατί ήταν μόνο με το Θεό. Κατ' επιταγή του πήραν το σταυρό τους και έκαναν αυτά τα οποία έκαναν για να ακολουθήσουν οι επόμενες. Πάλι μας ενοχλούν. Ξύπνησε η Μέρκελ, αυτό θα σας έλεγα τώρα. Πάλι μας ενοχλούν. Ξύπνησε, με αυτά που λέτε την ξυπνήσατε, τι να πω. Να σας πάρω πίσω να δούμε μήπως τρώσει. Θα το προσπαθήσουμε. Θα το προσπαθήσουμε, ναι, γιατί σήκωσε αέρα. Λοιπόν, σας παίρνω μισό λεπτό, δώστε μου. Είδα έναν κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό. Τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου. Είδα το δάσκαλο να με χτυπάει με ζήλο. Είδα τα χέρια μου πρισμένα από το ξύλο. Είδα τα νεύρα μου σιγά σιγά να σπάνε. Με καλοσύνη και στοργή να με χτυπάνε. Για το καλό μου, για το καλό μου. Ώσπου δεν άντεξε στο τέλος στο μυαλό μου. Πήρε ανάποδες τροφές για το καλό μου. Και είμαι στο θάλαμο εννιά για το καλό μου. Στην ηρεμία για να βρω τον εαυτό μου. Κύριε Βασίλη, μ' ακούτε? Εγώ σας ακούω. Ακούγεται κανονικά η φωνή? Ακούγεται η φωνή κανονικά, λίγο γρατζουνά, αλλά δεν πειράζει. Θα το βολέψουμε στην πορεία. Τι να κάνουμε, ήταν η ώρα φαίνεται. Δεν πειράζει. Άκου λοιπόν, Γρηγόρη, όλοι αυτοί οι αγιοφόροι πατέρες, οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι και τους βλέπετε όλοι σας σαν εικόνες της εκκλησίας, δεν έχουν δει μία σχέση με αυτούς που ήταν απλά χριστέμποροι, που δεν σεβάστηκαν τον όρκο τους και ακολούθησαν έναν ρόλο εκογεσμημένο. Το πιστεύω λοιπόν που ανέφερε προϊόν, τα άρθρα του προϊόν των Οικουμενικών Συνόδων δεν είναι τίποτε άλλο παρά το απόσταγμα της διδασκαλίας των τεσσάρων Ευαγγελίων και της και των πράξεων των Αποστόλων. Είναι το εργαλείο, εάν θέλεις να ευαθύνεις από εκεί και πέρα. Από το πρώτο το άρθρο μέχρι το τελευταίο. Ξέρεις, όταν κάποιος θέλει να γίνει ξυλογλύπτης, δεν ξεκινάει να κάνει καλλιτεχνίες. Βρίσκει ένα δοκάρι, το κόβει στα τέσσερα, βρίσκει μία τάβλα και κάνει ένα τραπέζι. Αυτό υπέχει το σύμβολο της πίστεως. Και από εκεί και πέρα, αν θέλει κάποιος να ευαθύνει, τότε θα πρέπει κάθε άρθρο του λέξη προς λέξη να αναλύεται και να ψάχνει τα σγραφάς. Κανείς, μα κανείς, δεν γεννήθηκε σοφός. Και φυσικά κανείς δεν μπορεί να υπερβεί τη σοφία του Θεού, την οποία με δύο τρόπους, κατά το πρώτον με το Άγιο Πνεύμα πριν ακόμα εμφανιστεί ο Υιός του, το έστελνε να κάνει βόλτα γιατί ο ένας θα έτρωγε τον άλλον, δεν θα βρίσκει άνθρωπο στη γη. Γι' αυτό βγήκανε σε όλη την υδρόγειο δάσκαλοι που κατηχούσαν τα έθνη που ζούσανε,
Και όταν είδε ότι πάλι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, έστελε τον ίδιο τον ιόν του. Επίσης, σε συχνότητα ακούω πολλές φορές που τα βάζουν όλοι με το Θεό. Γιατί δεν επεμβαίνει εκεί, γιατί δεν κάνει αυτό, γιατί δεν κάνει το άλλο. Είναι το, ξέρετε, το άκρον άωτον της βλασφημίας και της απαξιώσεως του ίδιου του Θεού μέσω του εαυτού τους. Γιατί δεν αναρωτιούνται, γιατί δεν έκοψε το χέρι του στρατιώτου που τον μαστίγωσε. Γιατί δεν έστειλε τους αγγέλους να τεινάξουν εκεί το στρατόπεδο του Πιλάτου. Γιατί τον άφησε να κουβαλήσει το σταυρό. Και γιατί πολύ περισσότερο τον άφησε να τον καρφώσουν με πάνω στο σταυρό. Αυτό είναι πηγή του εγώ. Αυτά τα ερωτήματα πηγάζουν από το σατανά, να το ξέρετε. Και όποιος αφιβάλλει για τη θεολογία περί αυτού που σας είπα, αρκεί στο πέμπτο κεφάλαιο του Νίτσα να διαβάσει τη συνάντηση του διαβόλου με τον Ζαρατούστρα, τότε θα καταλάβει γιατί κάνει αυτά τα ερωτήματα. Ο ίδιος ο σατανάς δίνει τις απαντήσεις. Οι δάσκαλοι μας λοιπόν αυτοί, είτε οι πρώτου Χριστού, οι σοφότατοι των προγόνων μας, οι τεράστιοι φιλόσοφοι και αργότερα εθαφόρε πατέρες, διότι αυτοί είχαν τη διδασκαλία στα χέρια τους πλέον, σε εμπλούτησαν με ιδανικά. Ιδανικά σας ξανάπα ασύλληπτα για τον οποιοδήποτε άλλο λαό. Ποτέ δεν υπήρξε παρορμητικός στα θαύματα του αυτά ο Έλληνας. Ηχούσαν σαν καμπάνες στα αυτιά του ότι πολυτιμότερος του πατρώστε και μητρώστε και όλων των προγόνων εστί η πατρίς. Ήταν με το δίκιο και γνώριζε ότι μπροστά του πήγαινε πάντα η Παναγιά. Από τότε που την ονομάσουμε υπερμάχο στρατηγό. Τη 1 Μαΐου του 1913, αφού μας χτύπησαν οι Βούλγαροι σύμμαχοι στον πρώτο Βαλκανικό, ο ελληνικός στρατός έκανε μία κίνηση που κανείς άλλος στρατός μέχρι σήμερα και με τον τρόπο που επιτέθηκε από το Σιδηρόκαστρο μέχρι το Σκεπαστό, εκεί στο Σοχό και το Λασκό που ήταν οι θέσεις τους, με κύλα διάταξη. Οι Βούλγαροι ακούγαν τον στρατό αλλά δεν τον έβλεπαν. Τα προγεφυρώματα των δύο άκρων του τόξου αυτού είχαν φτάσει ήδη έξω από το Κλικής μετά τις μάχες του Σκρά. Απ' την άλλη μεριά είχαν κυκλώσει το Λαγκαδά, όπως βλέπετε το χάρτη. Και έπειτα ήρθε ο κύριος Όγκος. Ένας Όγκος που επειδή είχε ιδανικά δεν σταμάτησε, Γρηγόρη. Ερχόταν σε μία παιδιάδα μετά τη Λυτή. Μετά τη Λυτή? Μετά τη Λυτή ακριβώς. Α, δεν τα ξέρουμε αυτά, για να δούμε. Έτσι προχωρούσε. Σαν ένα ύψιλον, όπως γράφει στο ύψιλον το μικρό, κυκλωτικά, ψηλά, από το Σιδηρόκαστρο μέχρι εδώ κάτω χαμηλά, πίσω από το Λυγκαδά στο Σκεπαστό. Μπροστά δεν πήγαιναν στρατιωτάκια, δεν πήγαιναν υπεξωματικοί, πήγαιναν ανώτατοι αξιωματικοί, άοπλοι, γιατί είχαν μόνο το πιστόλι τους. Είχαν την ορμή τους για να τον ακολουθούν τα παιδιά τους, έτσι φωνάζαν. Το βλέπεις το μέρος πως είναι. Ούτε το κεφάλι κάτω μπορεί να βάλεις. Η φωνικότερη μάχη για τον ελληνικό στρατό από την πρώτη μέρα που ο ελληνικός στρατός εκλήθη να υπερασπίσει την πατρίδα του. 9.000 νεκροί. Όταν αρχίσεις και τους διαβάζεις θα εκπλαγείς ότι το μισό
η μισή ήταν αξιωματική. Γιατί ήταν στην πρώτη γραμμή. Εδώ χαμηλά έπεσε ο Φωκίνο Διαλέτης. Η πρώτη μικρή πάροδος απέναντι από τη Χάντ μπαίνοντα στη Τσιμισκή φέρει το όνομά του πίσω από την Αρμένικη Εκκλησία. Συνταγματάρχης. Λίγο πιο πάνω, επειδή φώναζε μπός παλικάριο μου, ο Παπακυριαζής ο συνταγματάρχης. Τα γερμανικά Βίκερστον θα εθέρισαν 14 σφαίρες φέρει η στολή του στο μουσείο. Και πιο πάνω λίγο πριν που στο Κιλκής, ο Καμπάνης, έγινε και χωριό, έγινε και στρατόπεδο, όπως και ο Παπακυριαζής. Εμπρός παλικάρια μου λέει. Οι Εύζωνοι πολεμάγαν με τις ξυφαλόχες, Γρηγόρη. Οι Βούλγαροι με Γερμανούς πυροβολητές είχαν τα υδρόψυχτα τα Βίκερς. Αυτά που βλέπετε σε ορισμένα έργα ο Έστερν που περιστρέφεται το Πολυβόλο με τις πολλές τις κάνες. Αυτά τα ερικά λοιπόν με τις λόχες τους βγάλανε. Και σαν σήμερα μπήκαν μέσα στη πιο τραγική πόλη, το Κιλκής. Στη μέση ήταν τα ζώα τους. Οι Έλληνες για ζώα τους είχανε. Στον κάτω Μαχαλά ήταν οι Εβραίοι. Στον απάνω οι Μουσουλμάνοι. Και οι βουλγάρικες θέσεις για να μην μπει ο στρατός στην πόλη. Οι αν δεν επενέβαιναν οι Ρουμάνοι μετά τα στενά της Κρέσνας δεν θα υπήρχε ούτε Σόφια. Και συνθηκολόγησαν οι Βούλγαροι. Κανένας από αυτούς Γρηγόρη τους είναι χιλιάδες δεν προσδοκούσε τίποτε. Κανενός οικογένεια δεν χρησιμοποίησε τα ονόματα των νεκρών. Εξάλλου οι πέντε τελευταίοι που θα ενθυμίστε βρέθηκαν μόλις πριν μερικά χρόνια. Μεταξύ Λυτής και Λαγκαδά εκεί σε έναν Καλαμόνα που περνούσε ένα χήμαρος. Αγκαλιασμένοι ήταν οι πέντε τελευταίοι νεκροί που δεν είχαν βρεθεί. Τους είχε βρει ο συγχωρημένος ο Πατασιάς. Και από αυτό έκανε και κλεισάκι και είχε κάνει και την ειδική τελικητή που τους άρμοζε. Μόλις πριν μερικά χρόνια από το 1913. Αυτοί δεν μπορούσαν να σταματήσουν Γρηγόρη. Γιατί από τα σπίτια τους, από τους δασκάλους τους, είχαν αυτό το πρόταγμα. Ηχούσε το μολόν λαβέ στα αυτιά τους. Γνωρίζανε, πήγαν δεν πήγαν σχολείο τι σήμαινε. Γνώριζαν αδι' αυτοδίκαιον το αγώνα ενός γένους που επί 400 χρόνια το μόνο που έδινε ήταν αίμα, δάκρυα και κεφάλια που του έπαιρνε ο κατακτητής. Ήθελε τα πατρογονικά του εδάφη. Ήθελε την ελευθερία του. Αυτό που τόσο πολύ αμέσως μετά το δράμα της Κύπρου σαν μια περίεργη βόμβα άχρωμη, άοσμη και κυρίως άκρωτη δεν ακούσαμε κανένα κρότα, έπεσε μέσα στην ελληνική κοινωνία. Και άρχισε ο Έλληνας να συμπεριφέρεται παράξενα. Απαξιώσαμε πρώτα τις παρελάσεις, δειλά-δειλά στην αρχή, με κάτι ψευδοδιλήμματα και κολλήματα. Έπειτα τις εορτές, ύστερα από λίγο οι εορτές έγιναν φασιστικές. Ύστερα από λίγο έγιναν γραφικές.
Και είδατε που φτάσαμε. Να θέλει κάποιος να τιμήσει τους προϊόνιους νεκρούς του και αντί αυτού να παρευρίσκεται σε παρελάσεις ΛΟΑΤΚΙ. Εάν εμείς δεν είμαστε πλέον οι παριές της ιστορίας, τι είμαστε? Μπορείς να μου πεις? Εγώ δεν μπορώ να σας πω, εγώ μπορώ να σας πω απλά ότι έχει πάει παρά 10, κύριε Βασίλη. Θα πάρουμε και μία ώρα από τον Πιτρολάκη. Δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται. Να πάω γρήγορα γρήγορα έτσι κάποια ζητήματα εδώ πέρα μικρά που έχουμε. Συνέχισε. Καλησπέρα, λέει, ευχαριστούμε που υπάρχετε. Να είστε καλά και οι δύο αγαπημένοι, κύριε Σερέτη και κύριε Βασίλη. Είμαι κοντά στην εκκλησία, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες από τη γιορτή Ιερώνυμου στη βίλα του με τραπέζωμα όλου του Υπουργικού Συμβουλίου, επαναστατώ σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Αυτό όλο το συνάχι που παίζουν. Αυτό όλο το συνάχι το παίζουν δυναστεία. Ναι, το θυμάστε. Να προσεύχεται για τον Ιερώνυμο και κάθε Ιερώνυμο και αυτός θα συνεχίσει να προσφεύγει στο Άγιο Δεσκοπότηρο. Το θυμάστε, λέει, το σύριαλ νεοπλουτισμός ξεσιτσιποσιά. Ακόμη και για τον υποτιθέμενο εκπρόσωπο του Θεού και μπόλικη αδικία, οι Έλληνες να πεινούν και αυτοί να τρώνε με χρυσά κουτάλια. Λένε για COVID και αυτοί όλοι μαζεμένοι, πολλά άτομα δεν φοβούνται να μην κολλήσουνε. Μόνο για μας τα μέτρα. Υποκρισία, λέει. Ευχαριστώ που είστε αληθινοί. Το θέμα αυτό είναι γεγραμμένο στα ΟΗΕ, μη γεγραμματείς και φαρισαίοι υποκριτέ. Να φωτοτυπήσουν την σελίδα, να την έχουν στη τσέπη τους και κάθε λίγο και λιγάκι να την ξαναδιαβάζουν. Ωραία, πάω. Η υποχρέωσή μας εμείς είναι να προσευχόμεθα και να τελούμε τα δικά μας θρησκευτικά καθήκοντα. Από εκεί και πέρα ο Κριτίστος είναι ο ίδιος ο Χριστός. Εμείς την ευκαιρία μας την έχουμε ως ψηφοφόροι με τη λέξη άξιος ή ανάξιος. Παρακάτω. Λοιπόν, Γρηγόρη, καλησπέρα. Όλοι ασχολούνται με την προβολή, με την προβολή και τις παρελάσεις των ομοφυλόφιλων, που τους λένε πλέον ΛΟΑΤΚΙ, και κρίσιμα θέματα όπως η λειτουργικό και υποχρεωτικότητα τα περνούν κάτω από το τραπέζι. Θέλουμε άτομα, τιτάνες και πατριώτες σαν εσένα και τον κύριο Βασίλη για να σωθεί ο τόπος. Ο καθένας μπορεί να είναι Βασίλης και Γρηγόρης. Αλλά πρέπει να γνωρίσει πρώτα τον εαυτό του και τι θα χάσει. Οι κουβέντες πίσω από ένα μεγάλο μισθό ή με μια μεγάλη σύνταξη και ωραίες διαπιστώσεις, διότι αν προσέξετε όλα είναι διαπιστώσεις. Δια τα αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Το τι θα χάσει ο καθένας. Αυτά τα αθάνατα λιοντάρια, τους οποίους σας το ξανάπα, θα τους ξαναδούμε μπροστά μας και θα είμαστε στα τέσσερα, γιατί θα ντρεπόμαστε να τους δούμε. Εκείνοι δεν είναι στημένοι δίπλα στο Θεό μας για κανέναν άλλο λόγο. Όλοι αυτοί είναι εθνομάρτυρες οι νεκροί μας. Από μπροστά τους θα περάσουμε για να πάμε να δικαστούμε. Παρακάτω. Καλησπέρα, Γρηγόρη, τον κύριο Βασίλη. Εμείς από εδώ και πέρα τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την πορεία που πήραν όλοι στην Ελλάδα? Έχει κάτι να μας προτείνει? Λίγο σύντομα τις απαντήσεις για να μπορέσουμε, κύριε Βασίλη, να... Το πρώτο το είπαμε. Γυρίστε το στην πλάτη και μην πληρώνετε για λίγο καιρό, 1-2 μήνες. Να αρχίσουν να τρέμουν, δεν θα τους δεις εξηγήσεις στο αφεντικό τους, στο Σατανάς. Θα τα χάσουνε. Και πλησιώστε τους συνανθρώπους σας. Στον κοντινό περιβάλλον, από εκεί θα ξεκινήσει η επανάσταση. Σε αυτή είναι η επανάσταση. Επανάσταση με τούβλα και πέτρες και μολότοβ. Εκεί θα υπάρχει συμφωνία. Γρηγόρη, καλησπέρα, λέει, μακροατή σου, και για να σου θυμίσω, σου είχα πει ότι η Μαριό η Ρεμπέτησα είναι εξαδέρφη της μητέρας μου. Με την πρώτη ευκαιρία, λέει, θα κανονιστεί. Τώρα, εκτός ότι η Μαριό στην οικογένεια, έχουμε και τον Άκη. Πρώτος μου ξάδερ, τι είναι όλα αυτά. Πολύ προφητικό και επίκαιρο αυτό που ζούμε. Αν θέλεις, παίξε το μια φορά. Ωραία. Για το τραγούδι, λέει. Η αλήθεια, λέει, εντός ημών, τυχαίο, μόλις σταματάνε, λέει, να μιλάει για τον Χριστό, σταμάτησαν οι παρεμβολές. Δεν αντέχουν οι σατανάδες ακούνια Χριστό.
Καλησπέρα κύριε Σερέτη, ο κύριος Βασίλης πρέπει να έχει εξαντλημένες μπαταρίες στο ακουστικού του, γι' αυτό βγάζει αυτό τον παράξενο θόρυβο. Την έχω. Του τηλεφώνου εννοεί. Αν ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα δούμε δύο πράγματα. Ο Μεγάλος Αλέξανδρος είναι θαμένος σε μια γυάλα με μέλι, που σημαίνει ότι θα τον βρούμε άθικτο, και δεύτερον θα κατατεθούν υποτιθέμενες μεγάλες αυτοκρατορίες, επομένως δεν τολμάνε να πούνε αν είναι να τον ανοίξουν. Πού είναι. Το είπαμε πως ήταν ο τάφος του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το είπαμε και χθες. Ο Άγιος Ισόης τον είδε και ζωγράφησε και τον τάφο. Εξάλλου θα τον αναφέρουμε συνέχεια στην εξώδια ακολουθία. Το τι βασιλεύς στρατιώτης που αναφέρεται ο αιρέας, ο Άγιος Ισόης το είπε χτυπώντας τα στήθη του και προσκυνώντας τον τάφο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Παρακάτω. Γνωρίζει, λέει ο κύριος Βασίλης, ότι στα παιδιά δίνουν το δικαίωμα να αποφασίσουν αν θα πάνε στην παρέλαση ή όχι. Αν είναι, λέει, δυνατόν, τρίζουν τα κόκαλα των ηρώων μας. Πώς δεν γνωρίζω, εγώ δεν είχα παιδιά. Δεν ερχόταν περίφημα παράξενα σημειώματα από τους δασκάλους και τις δασκάλες. Το θέμα είναι τι αποφασίζει εσύ, Γρηγόρη. Όχι τι προσπαθεί να σου επιβάλλει ο άλλος. Άλλοι. Ο κύριος Βασίλης είναι παράδειγμα προς μίμηση. Κάλλιστα θα μπορούσε να διδάσκει πατριδογνωσία ή να κάνει διαλέξεις. Κάτι που θα πρέπει να το οργανώσουμε στο Βελίδιο και θα προσπαθήσω να έρθω, λέει, από την Κύπρο μόνο και μόνο γι' αυτό. Αν και νομίζω οι συστημικοί δεν θα μας αφήσουν. Σε παρακαλώ, λέει, πες του να μας πει τη βιβλία να διαβάσουμε για να έχουμε έστω και το 1% από τη γνώση που έχει και μας προσφέρει. Ευχαριστούμε που υπάρχει. Θεός να τον έχει καλά. Ο Θεός να τον έχει καλά, Γρηγόρη. Σκέψου σοβαρά για το Βελίδιο. Το χρωστάμε στον κύριο Βασίλη. Κύριε Βασίλη, λαοθάλασσα. Όπου και να γυρίσει ο Έλλην, από το πιο μικρό σπίτι έως μια μεγάλη βιβλιοθήκη, υπάρχουν βιβλία. Κατά το πρώτον και το βασικότερον, για να δουν τη σύνδεση της διδασκαλίας του Ευαγγελίου με τον αρχαίο ελληνικό κόσμο, εάν πάρουν τη Ραψοδία, την επιστροφή του Οδυσσέως στην Ιθάκη με τους μνηστήρες. Να διαβάσουν προσεκτικά το όνομα και το πατρόνυμο των μνηστήρων και αργότερα ας πάνε στο Ευαγγέλιο. Αλλά ικανή και αναγκαία συνθήκη για να σκέφτεσαι καλύτερα είναι κάθε μέρα να διαβάζεις από μια περικοπή του Αγίου Ευαγγελίου. Κάθε μέρα θα σου φαίνεται και διαφορετικό. Κάθε λέξη θα ενεργοποιεί πολλά σου εγκεφαλικά κέντρα, διότι είναι ο λόγος του Θεού, όχι κάποιος συγγραφέως που τον βράβευσε ο κόσμος. Του ιδίου λόγου και του Θεού, του Κυρίου μόνη σου Χριστού, τον οποίο για να τον επιβραβεύσουμε, τον σταυρώσαμε, αφού πρώτα τον εξευτελίσαμε, τον μαστιγώσαμε, τον φτύσαμε και μοιράσαμε τα ρούχα και τα παίξαμε στα ζάρια. Παρακάτω. Δεν μπορούμε να πάμε παρακάτω γιατί έχει πάει και 58. Ένα τελευταίο. Η υποταγή, λέει, είναι επιλογή. Ρωτήστε τον κύριο Βασίλη γιατί σε 100 χρόνια είχαμε τόση εξέλιξη της επιστήμης ενώ για αιώνες οι άνθρωποι ζούσε στη φύση και πάλευε. Όχι, δεν θα συμφωνήσω. Θα σας πω πάρα πολύ απλά γιατί θα ενθυμίστε. Όταν ήταν να αρχίσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην Ελλάδα, ήρθανε 3 φορτηγά ρεγκόβερ, δηλαδή σειρώμενα, που φέρανε τους υπολογιστές για να κάνουν επίδειξη στον μηχανισμό των αντικυθύρων. Ένα δε μικρό ρολόγι τείχου και για να τον αλύσει η σύγχρονη επιστήμη έφερε 3 δαλίκες υλικά. Εδώ είναι να γελάς. Πάντα υπήρχε αυτό, αλλά η ανθρωπότητα ήταν πρώτη φορά που είχε τέτοια μεγάλη περίοδο ειρήνης, παρόλο τις τοπικές εξεγέρσεις και προβλήματα. Και έτσι συνεργάστηκαν όλοι οι επιστήμονες και άρχισε να εμφανίζεται αυτή η διαφορά στην τεχνολογία, αλλά κυρίως στην τεχνική.
Γιατί η συνεργασία έφερε καινούργια εργαλεία, καινούργια υποπτικά μέσα. Ό,τι βλέπετε, τίποτε δεν είναι καινούριο. Οι αρχαίοι μας κλασικοί τα δώσανε απλόχερα σε όλη την οικουμένη. Μην ξεχνάτε ότι ο Ήρων στην Έφεσο, το ναό της Αρτέμιδος, τον έκανε να περιστρέφεται με την περιφορά του ήλιου. Παρακάτω. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε κύριε Βασίλη, τελειώσαμε. Σήμερα 21 του μηνός είναι η μεγαλύτερη μέρα. 21 Ιουνίου ή 21 Έκτου. 21 Δωδεκάτου, κάθετα δηλαδή, είναι η μεγαλύτερη νύχτα. Και δύο ησημερίες, μία αριστερά το Μάρτι, η αρνή ησημερία 21 Μαρτίου. Και η φθινοπορεινή 21 Ενάτου. Αυτά, βλέπετε, είναι και το σημείο του Σταυρού. Την αγάπη μου, να είστε όλοι ευλογημένοι. Καλό μεσημέρι κύριε Βασίλη, καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντέχω, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 1 η ώρα, 1 με 3 κόντρα στο σύστημα με τον Σερέτη Γρηγόρη, 3 με 4 στην εκπομπή Παροράματα με τον κύριο Βασίλη. Εύχομαι να έχετε ένα καλό μεσημέρι, ένα καλό απόγευμα, ένα καλό βράδυ. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλά να περάσετε ό,τι και αν κάνετε, με χαμόγελο, υγεία και ευλογία.